Καταρχάς, το ελικόπτερο που θα έπαιρνε να τους πάρει, που πολλοί σύντροφοί σου εκεί στη Νέα Δημοκρατία ακούγανε τον ήχο και είχαν πάθει βαρικοία, εσύ τους τα έλεγες, αλλά δεν σε πιστεύανε. Ναι. Και εκείνο το οποίο λέγαμε, έτσι, ήταν ότι έπρεπε να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Σας είμαστε απόλυτα δικαιωμένοι. Έπρεπε να φύγει. Έπρεπε. Γιατί θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα είχαμε γλιτώσει. Κοίταξε τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που αφενός έχει γίνει το ΠΕΤ των Ευρωπαίων. Τον περιφέρουν δεξιά-αριστερά και λένε: παιδιά, κοιτάξτε εδώ, πήραμε έναν σκληρό αριστερό ριζοσπάστη επαναστάτη. Κοιτάξτε πώς τον κάναμε. Τα περνάει και τα καταπίνει όλα μάσιτα και χωρίς να λέει και κουβέντα. Πήγε στους Αμερικάνους που υποτίθεται ότι είναι ο μέγας εχθρός, ας πούμε έτσι, γιατί είναι η μεγάλη καπιταλιστική υπερδύναμη που εκφράζει τον υπεριαλισμό. Mm-hmm. Και πήγε με το που πήγε μια βόλτα εκεί και χάρηκε γιατί τον έβαλε μέσα στο Λευκό Οίκο. Έφυγε φορτωμένος με μια παραγγελία εξοπλιστικών. Και είναι συνεχεία ο Ερντογάν τώρα τον έχει μετατρέψει κανονικά σε κρεπαζόλη πράκτορα. Ήρθε εδώ, είπε όλα αυτά που είπε. Δεν άνοιξε ουσιαστικά ροδούνι. Δεν βγήκε πλην του Παυλόπουλου να του πει ένας άνθρωπος μισή κουβέντα για όλα τα ζητήματα τα οποία άνοιξε. Και πήρε και δέσμευση ο Ερντογάν ότι πρόκειται να εκδώσουν τους Τούρκους αξιωματικούς. Καταρχάς το κόμμα σου κακίζει τον Παυλόπουλο που τα είπε του Ερντογάν. Ναι. Όχι, όχι. Δεν έχει πει τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι νεοδημοκράτες. Δεν λέει Νέα Δημοκρατία, δεν λέει το κτίριο. Το κόμμα μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα σου. Δεν εννοώ το κτίριο, τα τούβλα δεν μιλάνε. Όχι, οι άνθρωποι μιλάνε. Τα στελέχη σας μιλάνε. Λέω ότι το κόμμα εκφράζεται με τις ανακοινώσεις του. Και τέτοιου είδους ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει. Λοιπόν. Κρατάω αυτή την επισήμανση που έχεις κάνει. Είσαι το πρώτο προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πρώτης γραμμής που λες και μια καλή κουβέντα για τον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Αυτό το κρατάω. Το κρατάω. Πάμε πάρα. Εντάξει, εγώ το κρατάω. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχει δικαιολογία. Ναι, μου επιτρέπεις εγώ να το κρατήσω. Όχι, το κρατάς. Αλλά εγώ σου λέω το σημαντικό τώρα εδώ. Το σημαντικό εδώ είναι ότι βγαίνει πράγματι μια διοικητική επιτροπή, αυτή η δευτεροβάθμια επιτροπή ασύλου, η οποία στην πραγματικότητα τι επισημαίνει, αυτό που έχει επισημάνει όλη η Ευρώπη, δηλαδή σιγά τα αίματα τώρα, έτσι δεν υπάρχει και τίποτα τρομερό για άνθρωποι, ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης για όσα αποδίδονται στους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν ζητήσει πολιτικό ασύλου. Ναι, εντάξει. Ο κύριος Τζανακόπουλος είπε ότι δεν γυρνάει πίσω κάποιος από τους 8. Το δεν γυρνάει πίσω κάποιος από τους 8, τη στιγμή που έχει κάνει άτηση ακύρωσης προκειμένου να εκδοθεί, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, γιατί πρόσκειται τώρα την νομική κατάσταση πώς διαμορφώνεται. Ναι. Υπάρχει ένα αίτημα εκδόσεως με τον οποίο διώκεται, εκζητείται κάποιος, γιατί υποτίθεται ότι τον κυνηγάνε για κάποια ποινικά αδικήματα που έχει κάνει στην Τουρκία. Mm-hmm. Εδώ το ποινικό αδίκημα είναι η ασκάτη προδοσία, έτσι, αφού έχουν υποτίθεται ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι έχουν συμμετάσχει στην απόπειρα πραξικοπήματος. Σωστά. Mm-hmm. Απορρίπτεται τη διαίτηση εκδόσεως. Όμως γεννιέται ένα δεύτερο ζήτημα. Αυτός ο οποίος είναι εδώ, πώς διαμένει. Έχει έρθει νόμιμα ή παράνομα. Αυτοί ήρθαν παράνομα, έτσι. Άρα λοιπόν από πλευράς εισόδου δεν έχουν δικαίωμα να είναι εδώ. Πρέπει λοιπόν να σηκώνουν το χέρι τους και κάνουν αυτό που κάνουν όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Ζητά άσυλο για να έχει δικαίωμα να μείνει. Ναι. Έρχεται η επιτροπή ασύλου. Να πάει όπου θέλει, έτσι. Ναι, ή να φύγει, να πάει όπου θέλει. Σωστά. Έρχεται λοιπόν η Επιτροπή Ασύλου, έτσι, και η οποία έρχεται και λέει: ναι, εσείς έχετε δικαίωμα. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει: όχι, δεν έχετε δικαίωμα για άσυλο. Αν δεν έχουν δικαίωμα για άσυλο, τότε θα τον γυρίσεις πίσω, όχι γιατί τον ζητάνε στα πλαίσια της ποινικής δίκης, αλλά γιατί δεν έχει δικαίωμα να είναι νόμιμα εδώ. Άρα θα τον επαναπατρίσεις. Επομένως, και το τι θα του κάνουν εκεί, δικό του θέμα πια. Και κάνει αίτηση ακύρωση η κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα. Μιλάμε τώρα. Μήπως έγινε απλώς στα χαρτιά αυτή η αίτηση ακύρωσης, γνωρίζοντας ότι ουσιαστικά δεν θα αλλάξει τίποτα, απλώς για να κατευνάσουμε την άλλη πλευρά. Αυτό τώρα λοιπόν τι κάνει. Κάνει το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Εν όψει ότι ο Άρος Πάγος έχει απορρίψει την αίτηση εκδόσεως και επομένως ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ δεν έχει πια καμία δυνατότητα λήξης. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό.
κάνει το μόνο που μπορούν να κάνουν. Δεν μου λες τώρα. Δηλαδή προσφεύγουν κατά τη Διοικητική Επιτροπή Ασύλου και πάνε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προκειμένου το Διοικητικό Πρωτοδικείο να αποφασίσει. Δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα άλλο. Αυτό υπάρχει που μπορεί να γίνει. Εσύ, μισό λεπτό. Και πρόσεξε, αυτό ποιο είναι συγκλονιστικό. Το κάνουν γιατί του κούνησε τον Μπάχτουλ Ερντογάν. Ναι. Λοιπόν. Κανονική καρπαζωή πράκτορε, παιδί. Κανονική. Πρόσεξε. Μήπως η άλλη είναι πιο άγριο. Πρώτον, επειδή έχει ρέντα. Ναι. Δεύτερον, επειδή δεν σου αφαιρώ το δικαίωμα να κάνει αντιπολίτευση, γιατί πρέπει να κάνει αντιπολίτευση. Τρίτον, γιατί την κάνει. Ακριβώς. Τρίτον, διότι την κάνει με ωραίο τρόπο. Και ο συλλογισμός ο δικηγορικοπολιτικός μεσαγυνεύει, κάθομαι και σε ακούω. Ωστόσο όμως θέλω από τη γάτα, τη μεγάλη, το Μάκη, το Βορύδη, να μου πει το εξής για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Φεύγει ο Τούρκος ο συγκεκριμένος και πάει στην Επιτροπή Ασύλου που βρίσκεται επί της Κατεχάκη κάτω από το μεγάλο κτίριο εκεί πίσω από την παλιά ΙΕΝΕΔ. Ναι. Εκεί που μαζεύεται ο κόσμος, όπως ανεβαίνει στην Κατεχάκη απέναντι από την πόρτα του 401 που είναι οι ουρές και κάθεται στην ουρά για να πάρει, για να φτιάξει τα χαρτιά του. Μας εγγυάται κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει ασφάλεια? Πού, εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Εδώ στην Ελλάδα μιλάω. Η Ελλάδα έχει μια γενική υποχρέωση για όλους τους διαμένοντες στα εδαφικά της όρια να παρέχει ασφάλεια. Αυτή είναι η γενική της υποχρέωση. Αν υπάρχουν πρόσθετοι λόγοι γιατί κινδυνεύει οποιοδήποτε, είναι υποχρεωμένο το ελληνικό δημόσιο να παρέχει ό,τι πρέπει να παρέχει προκειμένου να είναι ασφαλής ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι ειδικότερο. Αν ο συγκεκριμένος τύπο να είσαι, ότι θα στείλει κάμισε παιδί να του σκοτώσουν, ξέρω, είναι, κάποιος, έτσι. Είναι να τον απαγάγει. Είναι να τον απαγάγουν. Αυτό είναι το πιάσει λοιπόν. Κιόλα εδώ. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι εδώ, επειδή δεν μπορώ να μπει. Βάζω πονηρά δικά σου θέματα, αυτά τα μπαλαδόρικα. Λοιπόν, εγώ σου λέω λοιπόν ότι εκεί έχει μια τέτοια υποχρέωση. Ρώτα και το φίλο σου το Δοξιάδη. Παρότι... Λοιπόν, έχει μια τέτοια υποχρέωση παροχής ασφαλείας, γενικής παροχής ασφαλείας. Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος αυτός πρέπει να φυλάσσεται, πρέπει να προστατεύεται, πρέπει να κάνει άνοιξη, πρέπει να το δώσει το ελληνικό δημόσιο. Αλλά όμως, εγώ κοιτάω τώρα την πολιτική συμπεριφορά της κυβέρνησης, η οποία είναι απαράδεκτη πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί σας κατηγορούν ότι υπάρχει από την αξιωματική αντιπολίτευση μια θεσμική άγνοια. Και των διαδικασιών όλων. Και ότι με αυτόν τον τρόπο. Από αυτά που κατάλαβε, που σου είπα, κατάλαβε ότι έχω θεσμική άγνοια. Ρε παιδί μου, δεν σου λέω. Εγώ σου λέω τι λένε εκείνοι. Τι λένε. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι εξαντλήσανε το μόνο ένδικο βοήθημα το οποίο είχαν προκειμένου να υποταχθούν στα κελέρσματα του Ερντογάν. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί, ναι, το κάνουν αυτό ενδεχομένως όχι για να ικανοποιήσουν τον Ερντογάν, αλλά για να του αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Το ελληνικό δημόσιο έχει προσφύγει ξανά κατά κάποιου στην Επιτροπή Ασύλου. Δηλαδή όταν βγαίνουν άσυλα για τον καθένα. Καλά, αυτή δεν είναι ο καθένα. Ναι. Ωραία, σωστά. Εδώ άρα αυτή και... εδώ, πρόσεξε, άκουσε με το ενδιαφέρον. Ναι. Πρόσεξε το ενδιαφέρον εδώ. Αυτή εδώ εν όψη, το θα μπορούσε να πει, ξέρεις κύριε, αυτοί κατηγορούνται για συμμετοχή στο πραξικόπημα και επομένως είναι η ειδική περίπτωση. Σωστά, σωστά. Η ειδική περίπτωση σε ό,τι αφορά την αίτηση εκδόσεως δεν κρίθηκε στον Αρειοπάγο. Για το ποινικό τους μέρος. Γιατί αν αφαιρέσουν το ποινικό μέρος, που είναι ότι αυτοί κατηγορούνται στην Τουρκία για ασκάτη προδοσία, αν αφαιρέσουν το ποινικό μέρος, μετά είναι κάτι Τούρκοι οι οποίοι ήρθαν εδώ να ζητήσουν άσυλο. Για τους λόγους που επικαλούνται. Αφαιρώ το ποινικό μέρος, γιατί το ποινικό μέρος δεν κρίνεται στην Επιτροπή Ασύλου. Το ποινικό μέρος κρίθηκε στον Αρειοπάγο. Άρα λοιπόν ρωτάω, για κάποιον άλλον, οποιονδήποτε πρόστιχα, μετανάστη, νόμιμο, παράνομο, που δικαιούμενο, μη δικαιούμενο, το ελληνικό δημόσιο έχει προσφυγεί. Όχι, για κανέναν, μόνο για αυτούς. Γιατί τους ζήτησε ο Ερντογάν. Και γιατί όταν βγήκε ο Τσίπρας, όταν ήρθαν αυτοί και έσωξε εκεί, αμέσως σας τους στέλνω, μη γνωρίζοντας τότε τη διαδικασία που ακολουθείτε στις περιπτώσεις που έχουμε διαδικασία εκδόσεως, όταν λοιπόν βγήκε και έσπευσε να δεσμευτεί ο Τσίπρας,
εν συνεχεία μη γνωρίζουν την κατάσταση και μη επιφυλασσόμενος, γιατί με το κουτούπο άλλος ξέρεις εγώ αυτό θέλω αμέσως παρακαλώ να σας το ικανοποιήσουμε. Και όταν ήρθε εδώ, είπε το απλό, με συγχωρείς άνθρωπε μου, τι θες να κάνω. Εδώ έχουμε ένα δικαστήριο, το δικαστήριο αυτά είπε. Πάντως πρέπει να... Θα επηρεάσει λίγο τη διμερείς μας σχέσεις, καταλάβεις. Ναι. Από εκεί το λέξη κλειδί ήταν αυτή. Θα επηρεαστούν οι διμερείς σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε, νομίζω, σε μία εκτίμηση ότι πέτξε πέτ ο Τσίπρας. Υπάρχουν και ορισμένες, ας τις χαρακτηρίσει, κόκκινες γραμμές για την πολιτική επιβίωση του ίδιου και του ιδεολογικού του χώρου. Δεν έχει καμία κόκκινη γραμμή ο Τσίπρας. Καμία. Μηδέν. Πες μου μία υπόσχεσή του που έχει τηρήσει. Πες μου μία δέσμευσή του που τήρησε και δεν την εξευτέλισε. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Έχει χιούμορ. Είναι γνωστό αυτό. Η πρώτη κατοικία στη Βιλάρα. Η Καμαρούλα μια σταλιά. Η Καμαρούλα μια σταλιά 2x3. Άκουστε, όταν άκουσα τον Κοντονή στη Βουλή να υπερασπίζεται τους πληστηριασμούς και να λέει Κοντονής ήταν πάντως, πιστικός ήταν. Πολύ. Πρόσεξε, τόσο πιστικός που σηκώθηκε και έλεγε, μα δεν έχει δικαίωμα, λέει η μάνα με τα τρία παιδιά, λέει, που δεν της πληρώνει διατροφή, ο πλούσιος πρώην σύζυγός της, δεν έχει δικαίωμα, λέει, να προχωρήσει πληστηριασμό. Για αυτή η μανούλα με τα τρία παιδιά, να μην έχει, λέει, δικαίωμα ο εργαζόμενος που χρωστάει λεφτά η επιχείρηση να προχωρήσει πληστηριασμό. Αφού τα από αυτά και είπαμε όλοι, κοίταξε ρε παιδί μου πώς το λέει, διαβάζεις μετά μέσα στην αιτιολογική έκθεση για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη συστημική ασφάλεια. Ναι, μα γι' αυτό τους στέλνουν. Γι' αυτό θα τους στηρίξουν με νύχια και με δόντια, δεν το έχεις καταλάβει. αυτό που κάνει ο Κοντομνής, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Βέβαια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι να λέω ψέματα έτσι ανερυθρίαστα και όχι, να διαψεύδομαι. Εσύ μπορεί να χρειάζεται. Πρόσεξε. Τι έχω καταλάβει με σένα. Κοίταξε, τι έχω καταλάβει με σένα. Όταν αναγκάζεσαι να μην πεις όχι ψέμα, να μην πεις την αλήθεια και να υπερασπιστείς τη ζαβομάρα του ιδεολογικού σου χώρου, το λες με τέτοιο τρόπο που και ο ίδιος αυτοσαρκάζεσαι. Και γι' αυτό γίνεσαι αγαπητός τουλάχιστον σε μένα. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά έχουν μία πιστικότητα. Εγώ περιμένω. Πρόσεξε να δεις. Κατοικία. Τώρα, πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία. Θα πάνε να συλλάβουν. Να σου πω ότι θα γίνουν τους φιλοξενούμενους. Τώρα είναι ένα ζήτημα εδώ. Με αυτό που θα συλλάβουν την Κωνσταντοπούλη και τον Λαβαζέν. Θα του συλλάβουν. Εγώ νομίζω ότι δεν θα προσπαθήσουν να μην του συλλάβουν σε κανένα, σε καμία περίπτωση. Γιατί θα του ειρωποιήσουν. Ο Μάκης έχει δίκιο. Τι θα κάνουν. Πρόσεξε. Διότι αυτοί οι συγκεκριμένοι. Θα του στείλουν στο 3% αμέσως αν το συλλάβουν. Δεν καταλάβες. Θα επιδιώξουν σε κάθε περίπτωση να μην διενεργηθούν πληστηριασμοί προκειμένου να ξαναγκαστούν πλέον έναντι αυτών που έχουν αναλάβει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις να κάνουν τη σύλληψη και να διαξοδοτούν πληστηριασμοί. Θα επιδιωχθεί η σύγκρουση αυτή από την πλευρά εκείνη ακριβώς για τον λόγο που λες. Διότι στην πραγματικότητα αυτό είναι το ερώτημα. Ή το θεσμικό πλαίσιο ήταν επαρκές και άρα γιατί χρειαζόταν πρόσθετη νομική προστασία, ή δεν ήταν επαρκές, επομένως χρειαζόταν πρόσθετη νομική προστασία, η οποία προφανώς και θα εξοδηθούν τα πράγματα έτσι ώστε να οδηγηθούν σε σύλληψη. Και αυτό είναι, σου ξαναλέω, αυτό που πρόκειται να δεις στο επόμενο διάστημα. Υποχρεωτικά θα γίνει αυτό. Θα το δούμε. Για πάμε λίγο Σκόπια, γιατί αυτή τη βδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια θέση θα κρατήσει, τι περιμένετε από την αντιπολίτευση. Βγήκε και ο κύριος Δαγιακόπουλος, είπε ότι ο κύριος Καμένος δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Γιατί πίστευε. Μέχρι στιγμής εγώ κράτω τις δηλώσεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ποιες είναι αυτές? Καμία λύση με την Μακεδονία μέσα. Άσε να τα λένε οι άλλοι, εσύ τα λες αυτά, ρε γαμώτο. Έτσι δεν είπε. Τι είπε? Εσύ τον Πάνο τον ξέρεις σαν κάλπη και δεκάρα τώρα. Ο πρόεδρος Πάνος έτσι δεν είπε. Ο πρόεδρος Πάνος είναι... Κοίταξε να δεις τώρα. Αφού τον ξέρεις σαν κάλπη και δεκάρα. Εσύ πιστεύεις ότι... Και να σου πω και κάτι άλλο. Πρέπει, δεν πρέπει να λυθεί. Αυτό θα είναι το καλύτερο ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο σου λέω είναι ότι είναι αδιανόητο. Και τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, έτσι, είναι ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα.
για το ζήτημα αυτό, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει χίλια μύρια όσα, ναι, έχουν υποθεί χίλια μύρια όσα, έχουν ασκηθεί διάφορες πλευρές πολιτικής. Ωραία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται σοβαρά όταν εμφανίζεται η κυβέρνηση στο εσωτερικό της να μην έχει συγκεκριμένη θέση? Κάτσε τώρα, ρε παιδί. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη θέση. Μιλάμε σε μια φυσιολογική χώρα, έτσι δεν είναι? Για ένα μεγάλο ζήτημα τώρα. Δεν είναι αυτό μια παρενυχίδα. Δεν είναι ότι διαφωνήσαμε στην παράγραφο τάδε και στη διατύπωση ενός θέματος, ξέρω εγώ, ίσονος σημασίας σε κάποιο νομοσχέδιο. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Ούτε είναι μια υπόθεση η οποία αφορά, ξέρω τι να σου πω τώρα, πέντε ανθρώπους, ας πούμε, και στην τελευταία ανάλυση κάποιος θα το πει λίγο έτσι, κάποιος θα το πει λίγο αλλιώς. Που και σε αυτά πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη θέση. Αλλά πόσο μάλλον για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Υποτίθεται λοιπόν ότι παίρνει ο Υπουργός Εξωτερικών μια εντολή να διαπραγματευτεί εν ονόματι της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για να επιλύσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ερωτώ εγώ, εσύ έχεις καταλάβει ποια εντολή έχει πάρει από την κυβέρνηση? Σε ποια κατεύθυνση διαπραγματεύεται αυτός ο άνθρωπος? Διότι αν ένα συρχείο συστατικό της κυβερνητικής σταθερότητας έρχεται και λέει, ανεξάρτητοι Έλληνες, έρχεται και λέει, με συγχωρείτε, καμία τέτοια λύση δεν στηρίζω εγώ, τότε με συγχωρείς. Εγώ που θα ήμουν ο διαπραγματευτής των Σκοπίων, θα έλεγα με συγχωρείτε, εσείς εδώ τώρα πώς έρχεστε να συζητήσετε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, μεταξύ σας, άσετε τι θα κάνει αντιπολίτευση, τι θα κάνει το ΚΚΕ, τι θα κάνει το Ποτάμι και τι θα κάνει το Πασό. Αυτοί δεν διαμορφώνουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μεταξύ σας, εσείς που έρχεστε σήμερα και εμφανίζεστε μπροστά μου και μου λέτε διαπραγματεύομαι, αυτό δεν το έχετε λύσει. Έτσι, θα σου έλεγα, πολύ απλά θα σου έλεγα, ο Σκοπιανός διαπραγματεύεται πια. Ρε φίλε, εσύ ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάς. Ή την ώρα που μιλάμε θα γυρίσει μετά ο Καμένος να μου πει ότι ξέρετε, εγώ δεν είπα ποτέ τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, σας έχω πει ότι εγώ δεν δέχομαι καμία τέτοια λύση. Μήπως το χρησιμοποιούν ως κίνηση ευνηδιασμού προς τη Νέα Δημοκρατία? Θα διαμορφώσουν εμείς κάποια πράγματα και μετά ξαφνικά θα σας δώσουμε και εμείς μια κατηγορία. Το συνηθίζει αυτό συμβαίνει. Εάν αυτό συμβαίνει, πόσο μάλλον αυτό που λέω. Δηλαδή σημαίνει ότι παίρνουν ένα πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα, το οποίο το κάνουν λάστιχο για να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αυτό και αν είναι τραγικό. Λοιπόν, το καλύτερο μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είναι η επίλυση του εθνικού αυτού θέματος, της εκκρεμότητας που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όλα τα άλλα είναι για μένα εκ του περισσού. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Γιατί το θέμα της ονομασίας και μερικά πράγματα μπορεί να πρέπει να τα θυμίζουμε ώρες φορές. Ανεξάρτητα με το πώς το αντιλαμβάνεται ένας Ολλανδός ή ένας Αμερικανός ή ένας Κινέζος ή ένας Ρώσος. Το θέμα όμως της ονομασίας είναι συνδεδεμένο με θέματα αλληλεπτικά, είναι συνδεδεμένο με τη χρήση συμβόλων, είναι συνδεδεμένο με τα γάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τις ονομασίες που έχουν χρησιμοποιήσει στα Σκόπια, με μια οικειοποίηση απαράδεκτη της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικότητας Μακεδονίας. Επομένως υπάρχουν ζητήματα εδώ. Άρα δεν είναι έλα ρε παιδιά να βρούμε ένα όνομα να ξεμπερδεύουμε, το κουράσαμε. Δεν είναι έτσι το θέμα. Εδώ λοιπόν, αν αυτό σηματοδοτεί μια συνολική αλλαγή της στάσης των Σκοπίων απέναντι σε σειρά ζητημάτων, επαναλαμβάνω, αυτό προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα έχει αποδεχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, όχι τώρα. Το έχει αποδεχτεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό το πλαίσιο διαπραγμάτευσης, το οποίο διεξάγεται στα πλαίσια του ΟΗΕ και η συζήτηση αυτή η οποία γίνεται. Θαυμάσια. Όλα όσο εδώ καλώς. Πρώτο ζήτημα. Επανενεργοποιείται αυτό το πλαίσιο? Δεν μας το έχουν ξεκαθαρίσει. Δεύτερο ζήτημα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να μην έχει ενοποιημένη θέση σε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Δεν θα παίζουμε εδώ τις κουμπάρες. Θα βγαίνει να λέει ο εις εκ των κυβερνητικών εταίρων, ο οποίος ουσιαστικά δίνει την πολιτική νομιμοποίηση και την κοινοβουλευτική νομιμοποίηση. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτός ο εταίρος, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το μεγάλο ζήτημα, να λέει εγώ, ξέρετε, δεν έχουμε καμία συζήτηση η οποία να περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία. Για ο Υπουργός Εξωτερικών σε ποια βάση συζητάει? Για πολλωστή φορά κάνετε το μοιραίο λάθος ως Νέα Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, δίνετε μεγαλύτερη αξία από όσο πρέπει στον Πάνο Καμένο.
Όχι. Εσείς τον διατηρείτε στην πολιτική επικαιρότητα. Εσείς τον κάνετε ισχυρό σύμμαχο της κυβέρνησης. Φιλοβάτη της. Εσείς. Όχι. Άκου τώρα τι σου λέω. Δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες τώρα σε αυτά τα ζητήματα και να τα βλέπουμε μέσα από μια οπτική μικροπολιτική. Ρε εσύ, Μάκη. Ο Πάνος ο Καμένος δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, γιατί αν τη ρίξει την κυβέρνηση θα πάει ειδικό δικαστήριο. Εσύ το είπες. Εσύ προειδοποίησες για το ειδικό δικαστήριο. Χαζοί, χαζοί λοιπόν είμαστε. Συγνώμη. Εσύ ο ίδιος. Εγώ είπα τα εξής. Τι είπες, αυτό είπες. Ότι αν εσύ του είπες του Πάνου του Καμένου, αν ρίξεις την κυβέρνηση την επόμενη μέρα στο σκαμνί. Α, συγγνώμη τώρα να ξέρω του κάτι. Η κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτή δεν θα πέσει. Τι να κάνει, ο Νίος θα μείνει στην Τωρία. Το παρατείνει λοιπόν, όχι την ονομασία. Ο Νίος θα μείνει δηλαδή. Όχι, μα όχι την ονομασία μόνο, τα πάντα όλα. Εντάξει, ας βγει λοιπόν, συγγνώμη και λεγά, αυτό το οποίο στο τελευταίο ανάλυση αξιώνει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά νομίζω και ευρύτερη αντιπολίτευση. Ο Σπυράκος, ο ιδεολογικός σου σύντροφος εδώ με κοιτάζει με απορία, τι λες. Λοιπόν, εγώ λέω κάτι απλό. Αυτό το οποίο σήμερα αξιώνει η αξιωματική αντιπολίτευση από την κυβέρνηση είναι νομίζω κάτι απολύτως αυτονόητο. Εσύ τι ισχυρίζεσαι, ότι ο Πάνος δεν θα κάνει τίποτα, ο πρόεδρος Πάνος, ναι. Και αυτά τα οποία λέει τα λέει για να τα λέει. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό και εν συνεχεία θα συνενέσει αυτό λες ναι. Σε ό,τι είναι ρε παιδί μου η κεντρική επιλογή. Ναι. Αυτό δεν λες. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν και εμείς. Μπορεί να το πει αυτό. Θα το πει. Γι' αυτό λέω ότι το καλύτερο μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα είναι η επίλυση του προβλήματος. Παιδί μου, ας το πει. Θα το πει. Ας το πει και πάμε παρακάτω. Και το μνημόσυνο στο Μητσοτάκη θα το κάνει ο Τσίπρας και όχι τα παιδιά του που είναι σπαγμένα. Λοιπόν, και δεν ξέρω τώρα, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά θα προσπαθήσω να αλλιεύσω πού πίνεις καφέ και πού τρως. Μάλιστα. Γιατί. με την τώρα ή με τον Κυριάκο. Σ' αγαπάμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Γεια.